Ο Παναθηναϊκός μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι, χτίζοντας μια διαφορά, φτάνοντας το σκορ στο 14-6. Κιασκεβίτσιους με αντίπαλο τον Λούκας. Κιασκεβίτσιους, ο οποίος ξεκινάει με 2-2. 2-33 πριν από το φινάλε του δεκαλέπτου 14-6. Κάτι που οδηγεί τον Ντουσανίκοβιτς να πάρει το πρώτο τέρμα. Απόλυτα φυσιολογικά. Ο Ολυμπιακός στη συνέχεια έκανε την αντεπίθεση μειώνοντας το σκορ σε 16-11 στη λήξη της πρώτης περίοδου. Σπανούλης. Πρίντεζης. Λούκας. Ευστοχή στο φινάλε του δεκαλέπτου. Στο ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου ο Ολυμπιακός μείωσε την διαφορά στον πόντο με τον Πρίντεζη 18-17. Έχοντας ο Παναθηναϊκός σε πολύ καλή κατάσταση τον Γιασκεβίτσιους, αύξησε και πάλι την διαφορά στους 7, 24-17. Πρίντεζης ευστοχή και είναι η λύση του Ολυμπιακού στις τελευταίες επιθέσεις. Κέσελ Παπαδόπουλος με το γνωστό δεξιό χούξα τα στοχή με την υπόθεση του Καϊμακόγλου. Τελικά η μπάλα φτάνει στο Γιασκεβίτσιους. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ο Παναθηναϊκός κάνει ένα μικρό σερί το οποίο τον οδηγεί να προηγείται με 7-24-17. Οι πράσινοι έφτασαν να προηγούνται ακόμα και με 13 πόντους, με 39-26. Το ημίχρονο έκλεισε με 41-30 υπέρ του Παναθηναϊκού. Ο Γιούκας. Υπάρχει καλάθι και φάουλ από το ψηλό του Παναθηναϊκού. Κετσεβίτσιους, Σπανούλης στο 1,2. Από τα 20 μέτρα περίπου πετάει την μπάλα. Η μπάλα είναι out. Στην επανάληψη η Ερυθρόλευκη με αιχμή του δώρατος στον Πρίντεζη μείωσαν σε 47-44. Ένα τρίποντο του Καϊμακόγλου έκανε το σκορ 57-48 στο τέλος της τρίτης περίοδου. Η πάσα στην καρδιά της ρακέτας από το Σπανούλη στον Πρίντεζη που συνεχίζει να είναι η αιχμή του δόρατος για τον Ολυμπιακό. 47-44, ο Πρίντεζης έχει φτάσει στο 18. Διαμαντίδης. Καϊμακόγλου βρίσκει χώρο και χρόνο. Σουτάρει. Ευστοχή, αυξάνει τη διαφορά για τον Παναθηναϊκό σε 7 πόντους. Στην τέταρτη περίοδο, ο Ολυμπιακός προσπάθησε να είναι κοντά στο σκορ, αλλά οι χαμένες ελεύθερες βολές του Λάζαρου Παπαδόπουλου δεν έδωσαν τη δυνατότητα στους Ερυθρόλευκους να πάρουν το παιχνίδι. Με το αποτέλεσμα να γράφεται 74-70 υπέρ του Παναθηναϊκού. Παπαδόπουλος έχει 4-8 και το σκορ 74-68. 4-9 μαζεύω από Γιούκας και λύεται η πολιορκία. Με τον Παπαδόπουλο να συνεχίζει στο 1-2. Ναι. Σε ελεύθερες βολές. Είναι ένα μεγάλο κορμί. Κετσεβίτσιο σουτάρει ευστοχή. Και να που ο Ιβκοβιτς δικαιώνεται. 3-3 για το φινάλε. 74-70. 1,2. Ένα δευτερόλεπτο και 2 δέκατα. 74-70. Ένα τελευταίο λεπτό που έχει διαρκέσει πάρα πολύ. Λόγω των πολλών σταματημάτων μπάλας. Χάινς από πολύ μακριά. Κόβεται από τον Βουγιούκα. Το παιχνίδι τελειώνει, ο Παναθηναϊκός είναι ο νικητής με 74-70. Όπως ξέρουμε την κατάσταση όπως ήταν στα ντέρμπι, πιστεύω πρώτα απ' όλα κέρδισε ο κόσμος που ήταν μια καλή ατμόσφαιρα με σύγκριση με τα προηγούμενα παιχνίδια και αυτό πιστεύω είναι μεγάλο, τίποτα ιδιαίτερο, αλλά πιστεύω ένα μεγάλο κέρδος. Από την άλλη σαν το παιχνίδι δεν πιστεύω ότι ήταν σε επίπεδο όπως τουλάχιστον περίμενα εγώ, μπορούσε να γίνει και καλύτερο και πιστεύω πρώτα απ' όλα ότι Παναθηναϊκός κέρδισε δίκαια. Δεν δείξαμε αυτή την ενέργεια που την περίμενα σαν νέα ομάδα, του πιο πολύ στο πρώτο ημίχρονο, πιστεύω χάσαμε και τα δύο δεκάλεπτα δίκαια, δεν είχαμε καλό έλεγχο παιχνιδίου. Και πιστεύω χωρίς κανένα λόγο είχαμε, αντί να έχουμε δηλαδή το παιχνίδι μέσα έξω, είχαμε 1-14 τρίποντα που ήταν μεγάλο πρόβλημα πιστεύω. Δεύτερο μήχρονο ήταν καλύτερο, διάβασαμε καλύτερα, είχαμε μεγαλύτερο ρυθμό, καρδίσαμε τα τελευταία 2 δεκάλεπτα, μόνο αυτό το δεν έφτανε στο παιχνίδι και πιστεύω ότι όπως είπε ο Παναθηναϊκός κέρδισε δίκαιο αυτό το παιχνίδι. So congratulations to our fans. I don't remember one game that it was everything correct like today. Συγχαρητήρια λοιπόν στους φιλάθλους γιατί δεν θυμάμαι κανένα άλλο παιχνίδι στο οποίο όλα να ήταν τόσο σωστά γινωμένα όπως απόψε. About game, I believe that defensively we play very good game. Σε ό,τι αφορά στο αγωνιστικό πιστεύω ότι από αμυντικής άποψης παίξαμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. And we don't know
the way after many good defenses to try to run and to punish Olympiacos because of mistake that they make first of all in first half. Και δεν ξέρουμε ακόμη τον τρόπο με τον οποίο μετά από πολύ καλές άμυνες να τρέξουμε και να τιμωρήσουμε τον Ολυμπιακό για τα λάθη καταρχήν στο πρώτο ημίχρονο. Finally for me it not was good game. It not was good game. Και γι' αυτό δεν ήταν, από αυτή την άποψη δεν ήταν καλό το παιχνίδι. It was in many moments opportunity for us to win game very easy. Υπήρχαν πολλές στιγμές ευκαιρίες για εμάς να κερδίσουμε το παιχνίδι εύκολα, πολύ εύκολα. But of course, if you have opponent team like Olympiacos that they fight until the end, it's not so easy. Αλλά όταν ο αντίπαλός σου είναι μια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός, δεν είναι πολύ εύκολο τελικά. Anyhow, we make some incredible mistakes and 22 turnovers is really too much number. Σε κάθε περίπτωση κάναμε μερικά απίστευτα λάθη και σε κάθε περίπτωση φυσικά 22 λάθη είναι υπερβολικά πολλά. Έγινε ένα ωραίο παιχνίδι, κατά τη γνώμη μου, σε μια καλή ατμόσφαιρα, δεν είχαμε έκτροπα και θεωρώ ότι ήταν ένα παιχνίδι διαφήμιση για τον μπάσκετ. Από εκεί και πέρα, σαν Ολυμπιακός, και εγώ που σήμερα δεν προσωπεύω την ομάδα μου εδώ πέρα, θεωρώ ότι ποτέ δεν πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι, ακόμα και όταν χάνουμε έτσι, ακόμα και όταν παλεύουμε μέχρι το τέλος, πρέπει να παίζουμε πάντα για την νίκη, ακόμα και σε άλλες εποχές που το budget ήταν χαμηλότερο και οι συνθήκες ήταν ακόμα πιο δύσκολες, παίζαμε για την νίκη και εκεί ουσιαστικά ήθελα να σταθώ. Είμαστε μια νέα ομάδα, δουλεύουμε πάρα πολύ. Κάθε μέρα πιστεύω ότι βελτιωνόμαστε και είμαστε καλύτεροι και θεωρώ ότι παιχνίδι με το παιχνίδι θα γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Μόνο έχουμε να κερδίσουμε από τέτοια παιχνίδια με ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός και πιστεύω ότι για όλους ήταν ένα παιχνίδι που μας έκανε καλύτερους και συνεχίζουμε τώρα για ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι που έχουμε με τη Bilbao Τετάρτη, το οποίο το θεωρώ πιο καθοριστικό και πιο σημαντικό από το σημερινό. Εμείς από την μεριά μας καταφέραμε και μπήκαμε δυνατά στο παιχνίδι, κάναμε ένα καλό ξεκίνημα. Θεωρώ ότι κάναμε ένα καλό παιχνίδι καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Στο τέλος, όπως τα δύο τελευταία παιχνίδια, δεν είχαμε καθαρό μυαλό, κάναμε κάποια λάθη, αλλά κρατάμε την νίκη και συνεχίζουμε. Να αναφέρω και εγώ για την ατμόσφαιρα ότι ελπίζω, σήμερα ήταν μια πάρα πολύ ωραία έδρα και ελπίζω και στα επόμενα παιχνίδια που θα ακολουθήσουμε μεταξύ Παναθηναϊκού Ολυμπιακού να είναι έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι στο κλειστό του Αγίου Θωμά, ο ΠΑΟΚ επικράτησε το Αμαρουσίου με 71-69 και έφτασε τους 7 πόντους στη βαθμολογία. Το παιχνίδι ήταν ντέρπι σε όλη του τη διάρκεια και κρίθηκε στα τελευταία λεπτά χάρη στην ευστοχία των παικτών του Σούλη Μαρκόπουλου στις βολές. Το Μαρούσι των πολλών προβλημάτων κόντρα στα ίσα τον δικέφαλο και με κορυφαίους τους Έλεγκαρ με 22 πόντους και Γκαγκαλούδη με 18, πάλεψε για την νίκη μέχρι το τελευταίο λεπτό, αλλά δεν τα κατάφερε. Ο ΠΑΟΚ χωρίς τους Δικούδη, Καλαμπούκη και Καλέ που αποβλήθηκαν με 5 φάουλ ήταν πιο ψύχρεμος και με κορυφαίο τον Γκίντενς που πέτυχε 15 πόντους πήρε το ροζ φιλαιό αγώνα. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο κρίθηκε ίσως στις λεπτομέρειες, ήμασταν ίσως πιο ψύχρεμοι. Κρατήσαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού στα τελευταία λεπτά και γι' αυτό πήραμε και την νίκη. Δεν μένει τίποτα άλλο παρά να παλέψουμε. Μπορεί να μας έχουν όλοι σαν πρώτο υποψήφιο για υποβασμό. Εγώ πιστεύω ότι η χρονιά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και θέλω να πιστεύω ότι μέρα με την ημέρα θα βελτιωνόμαστε. Ένα εύκολο απόγευμα είχε στη Νέα Σμύρνη ο Πανιούνιος που συνέχισε τις καλές εμφανίσεις απέναντι και στο ΚΑΟΔ επικρατώντας 92-63. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και με όπλο της στην άμυνα έφτασε εύκολα στη νίκη. Νάτσφεϊ με 13 και Αθανασούλας με 11 πόντους ήταν αυτοί που ξεχώρισαν για τον Πανιόνιο, καθώς ο Ξενθόπουλος που μοίρασε 10 ασίστ. Από τη μεριά του ΚΑΟΔ κορυφαίος ήταν ο Φλάουερ με 10 πόντους. Έχουμε γενικά καλό πρόσωπο, αλλά πιστεύω ότι μας έβγε πολύ ενέργεια στο προηγούμενο παιχνίδι και το μυαλό μας δεν το είχαμε στο. Όλη τη βδομάδα δεν δουλέψαμε όπως έπρεπε. Εν αντιθέσει με τον Πανιόνιο που πιστεύω και το είδαμε και στα πρόσωπα των παιδιών και στην εικόνα μέσα στο παιχνίδι ότι προφανώς και όπως είπε και ο Στέλιος. Ήταν πολύ σημαντικό για αυτούς το να πιάσει τόπο και η προηγούμενη τους επιτυχία. Προφανώς κάναμε καλή εμφάνιση. Αντιμετωπίσαμε πολύ σοβαρά το παιχνίδι και δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς γιατί η δράμα εκτός από την νικηφόρα αποτέλεσμα από τον Άρη, τις δύο φορές που είχε παίξει έξω,
με τη Ρόδο και με το Περιστέρι είχε σοβαρές πιθανότητες να πάρει τη νίκη έτσι όπως έπαιξε. Έπρεπε λοιπόν να είμαστε συγκεντρωμένοι, ξεκινώντας από τον τρόπο που αμυνόμαστε, το οποίο μας δίνει ενέργεια και αυτοπεποίθηση και στην επίθεση. Την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα πήρε ο Άρης με αντίπαλο τον Ίκαρο Καλυθέας επικρατώντας με 83-68. Οι κυκλινόμαυροι μπήκαν πολύ δυνατά από τα πρώτα λεπτά και με κορυφαίους τους Ταπούτο και Μάλντρο που πέτυχαν από 19 πόντους πήραν την νίκη που τους δίνει ψυχολογική αλλά και βαθμολογική ανάσα. Με 3 στα 18 τρίποντα και ποσοστό 17% δεν μπορεί να περιμένεις κάτι καλύτερο. Εν αντιθέσει ο Άρης για την κρισιμότητα του συγκεκριμένου παιχνιδιού είχε ένα πολύ υψηλό ποσοστό στα σουτ 3 πόντων. Εκτός από τη μαχητικότητα που δείξανε, προσπαθήσαν να παίξουμε με ομαδικό πνεύμα. Είχαμε 17 assist στο σημερινό παιχνίδι και αν δεν μεσολαβούσαν κάποια κενά διαστήματα, γιατί δεν είναι όλοι οι παίκτες έτοιμοι να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, θα ήμασταν ακόμη καλύτεροι. Με τους Ρόμπι, Σκότ και Γιαννόπουλο να πετυχαίνουν 54 πόντους, το Περιστέρι συνέχισε τις καλές εμφανίσεις και πήρε την νίκη με 78-67 επί της αξιόμαχης Καβάλας. Το πρώτο ημίχρονο ήταν το κλειδί της νίκης για την ομάδα του Αργύριου Πεδουλάκη, χτίζοντας μια διψήφια διαφορά που κράτησε την Καβάλα σε απόσταση ασφαλείας. Κορυφαίος για τους Καβαλιώτες ήταν ο Τέιλορ με 13 πόντους. Δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι στο ξεκίνημα. Δεν ανταποκριθήκαμε σε αυτά που έπρεπε να κάνουμε. Αυτό μας δημιούργησε και στη συνέχεια πρόβλημα στην επίθεσή μας. Αρχίσαμε να λειτουργούμε σπασμωδικά. Δεν είχαμε καλές επιλογές στη διάρκεια του παιχνιδιού και νομίζω ότι δίκαια το Περιστέρι κέρδισε, έπαιξε πιο σωστά από εμάς. Είδα μια νίκη σε μια σοβαρή ομάδα όπως είναι η Καβάλα, έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά με καλό ρυθμό και θα μας βοηθήσει συνέχεια τονίζοντας την αυτοεπίθεσή μας. Την δύναμή του στα εντός έδρας παιχνίδια απέδειξε ο Αγόρ που νίκησε με 92-66 τον Ελυσιακό, επιστρέφοντας τον δρόμο των νικών μετά την ήττα την περασμένη αγωνιστική από την Καβάλα. Το Ρέθυμνο, με κορυφαίο τον Νίκο Παπα-Νικολάου που πέτυχε 23 πόντους παίρνοντας και 8 rebound, συνέχισε τις καλές εμφανίσεις και απέδειξε ότι στην έδρα του δύσκολα χάνει. Ο Ελυσιακός, με κορυφαίο τον Χολ που πέτυχε 29 πόντους και πήρε 9 rebound, προσπάθησε για την νίκη, αλλά δεν τα κατάφερε σε μια δύσκολη έδρα. Ξέρουμε η ομάδα ποια είναι, έχει χτιστεί με δεδομένα στενά και που κάνατε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από όλους, παίχτες, υπονοητές, διοίκηση. Θα συνεχίσουμε και έχουμε δύο νίκες, μια εμφάνιση που θεωρώ ότι έχει σήμερα αρκετά θετικά, να κρατήσουμε. Είναι λεπτομέρειες τις οποίες αν δεν έρθεις κάθε μέρα στην καθημερινότητά μας δεν μπορεί να τις καταλάβεις. Ότι ο λόγος που δεν μπορούμε να φτάσουμε σε υψηλό στάνταρ προπόνησης είναι ότι δεν έχουμε ένα ψηλό. Και το αποδεικνύει η ύπαρξη του ψηλού. Όσοι ξέρετε και είστε εδώ στην προπόνηση, όταν ήταν εδώ ο Νάγκης, όσο σκληρή προπόνηση κάνανε οι υπόλοιποι, γιατί μπορεί πιθανώς να μέναν και εκτός δεκάδας.